εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμια πρόδρομε, Αποστόλων οι Δωδεκάς, όσοι οι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες πρεσβεύσατε, το ελεήμον η Θεό είναι απτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Αμήν. Χριστός Ανέστη. Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο άπτεται προσωπικά της προσωπικότητος του καθενός μας. Το θέμα μας θα έχει τίτλο «Το πολυκέφαλο θηρίο του εγωισμού και η αντιμετώπιση του». Τη θυμόσαστε τη Λενέα Ύδρα? Είχε πολλά κεφάλια. Ένα κορμί με, αλλά με πολλά κεφάλια, τα οποία έπρεπε ο Ηρακλής να νικήσει. Και όταν έκοβε στο ένα κεφάλι, ξαναβγαίναν άλλα. Ένα πολυκέφαλο θηρίο είναι ο εγωισμός του ανθρώπου. Ο εγωισμός του καθενός μας. Η αλήθεια είναι ότι ο εγωισμός είναι ένα από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα τα οποία έχουμε. Υπάρχουν πολλών ειδών αμαρτήματα. Και φόνοι, και μοιχείες. Και ίσως κανείς νομίσει ότι ένας φόνος ή μια μοιχεία είναι πάρα πολύ μεγάλο αμάρτημα. Είναι μεγάλο αμάρτημα. Αλλά η πηγή του αμαρτήματος, η κεφαλή του αμαρτήματος, είναι ο εγωισμός του ανθρώπου. Είναι ο εγωισμός του ανθρώπου. Θα μου πείτε, στο φόνο από πίσω κρύβεται ο εγωισμός του ανθρώπου? Και βεβαίως κρύβεται. Διότι πώς έφτασα στο να σκοτώσω τον άνθρωπο? Πώς έφτασα? Οργίστηκα. Γιατί οργίστηκα? Γιατί κάτι που θεώρησα ότι είμαι αδίκησε. Αδίκησε ποιον? Εμένα. Εμένα αδίκησε. Το εγώ μου δηλαδή. Είμαι συκοφάντησε. Ποιον συκοφάντησε? Εμένα. Το εγώ μου. Είμαι ύβρισε και βγήκα έξω από τα ρούχα μου. Ποιον έβρισε όμως? Και ποιος ενοχλήθηκε? Ενοχλήθηκε το εγώ μου. Και το εγώ μου, μην μπορώντας να το ελέγξω, πήρα το όπλο και το σκότωσα. Για να ικανοποιήσω τι? Τον θυμό μου. Να ικανοποιήσω την οργή μου. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα μάρτυμα, το φόνο, τελικά από πίσω από το φόνο δεν είναι απλώς το αμάρτημα του φόνου.
βάση το αμάρτημα αυτό έχει τον εγωισμό. Για να δούμε ποια άλλα αμαρτήματα κρύβονται με την ίδια βάση. Και εκεί θα καταλάβουμε ο καθένας μας εάν είμαστε ή όχι εγωιστές. Διότι όταν έρχεστε στην εξομολόγηση και ρωτάω εγωισμό έχουμε, λένε πιο πολύ. Έτσι και έτσι. Όχι και πολύ μεγάλο. Για να πάρω σήμερα εγώ τη μεζούρα να αρχίσω να μετράω. Και μετράτε κι εσείς να μου πείτε εάν και κατά πόσον έχουμε μέσα μας αυτό το πολυκέφαλο θηρίο που λέγεται εγωισμός. Σκεφτήκατε ποτέ, αδέρφια μου, γιατί εκνευρίζεστε και οργίζεστε? Τσακώνεστε μες στο σπίτι και οργίζεστε. Γιατί? Τσακώθηκατε με το παιδί σας. Τον άντρα. Ή ο άντρας με τη γυναίκα. Και το εγώ μας. Γιατί δεν έγινε αυτό που είπα εγώ? Γιατί δεν έγινε έτσι όπως εγώ το έχω σκεφτεί? Ενώ μες στο μυαλό μου το είχα έτσι, δηλαδή έχω κανονίσει αύριο Σαββατοκύριακο ότι θα πάω στην αδερφή μου, ξαφνικά μου λέει το παιδί και έχω κανονίσει θα πάμε εκεί να φάμε, έχω κανονίσει το τραπέζι, έρχεται το παιδί μου και μου λέει εγώ μου μητέρα, αύριο θα πάω για μπάνιο με τους φίλους μου. Τι λες παιδάκι μου, εγώ έχω κανονίσει αύριο να είμαστε όλοι στη θεία? Και απάχθηκες. Γιατί? Γιατί αυτό που εσύ κανόνισες, μόνοι σου το κανόνισες, το εγώ σου το κανόνισε, χωρίς να ρωτήσεις εάν συμφωνούν οι άλλοι, αυτό που εσύ ρύθμισες δεν σου βγαίνει. Και αφού δεν σου βγαίνει, προξενεί εκνευρισμό. Και ο εκνευρισμός φέρνει την οργή. Άρα κάθε φορά που νευριάζουμε, θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι νευριάζουμε διότι χτυπιέται το εγώ μας. Δεν γίνεται αυτό που θέλω εγώ ή αυτό που σκέφτηκα εγώ ή αυτό που αποφάσισα εγώ και προσπαθεί κάποιος άλλος να γίνει το δικό του. Και εκεί έρχομαι σε ρήξη και εκνευρίζομαι. Και εξαρτάται πόσος είναι ο εγωισμός, γιατί αν δεν υποχωρήσει πέρας από τους δύο, γίνεται μεγάλη μάχη. Και αν είναι ζευγάρι, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, ψυχραίνονται μετά οι άνθρωποι. Μετά αρχίζουν και ψυχραίνονται οι άνθρωποι. Και σου λέει πήρα λάθος άνθρωπο και δεν βλέπεις τι μου λέει συνέχεια, και θέλει να κάνω όλο το δικό του και δεν μπορεί να γίνει αυτό που θέλω εγώ. Όλο το δικό μου είναι λάθος, ό,τι πω εγώ είναι λάθος, ό,τι κάνω εγώ είναι λάθος. Γιατί? Γιατί πληγώνεται το εγώ μου. Εκεί δολοφονείται το εγώ μου. Μα ο χριστιανός δεν πρέπει να δολοφονεί το εγώ του. Μπορεί ο χριστιανός να έχει εγώ? Μπορεί ο χριστιανός να έχει εγώ? Τι πρέπει να έχει ο χριστιανός? Το εμείς. Όχι το εγώ. Το εμείς έχει ο χριστιανός. Στο σπίτι δεν είμαι εγώ. Είμαστε εμείς. Και γι' αυτό πρέπει να το ρυθμίσουμε τα πράγματα μέσα στο σπίτι ομαδικά. Πρέπει να συμφωνήσουμε τουλάχιστον η πλειοψηφία. Τουλάχιστον η πλειοψηφία. Άρα η οργή τι κρύπτει? Υποκρύπτει η οργή τα νεύρα, το ότι δεν έγινε το δικό μου θέλω, δεν έγινε η δική μου άποψη, δεν πέρασε η γραμμή μου,
Δεν πέρασε αυτό που είχα ρυθμίσει και είχα κανονίσει και μου τα αναστάτωσα, μου τα έφεραν όλα να κάτω. Καλά τα είχα ρυθμίσει. Καλά τα είχα κανονίσει. Από πίσω λοιπόν κρύβεται ένα μεγάλο εγώ, το οποίο εκδηλώθηκε τελικά με οργή. Εκδηλώθηκε με οργή, με νεύρα. Άρα κάθε φορά που νευριάζετε, σκεφτείτε γιατί τώρα νευριάζω. Γιατί ο άλλος μου λέει κάτι αντίθετο από αυτό που εγώ έχω στο μυαλό μου. Άρα πρέπει να βγάλω το εγώ μου. Δεν πρέπει να με ενοχλεί η άποψη και να με συγχύσει η άποψη του άλλου. Γιατί τι λέει ο Χριστός? Τι λένε οι Άγιοι? Πώς πρέπει να είναι ο χριστιανός? Σαν το χώμα. Πείτε στο χώμα, λέει ό,τι θέλει. Σας το έχω ξαναπεί. Γη και εις γη να πελεύσει. Χώμα είσαι και στο χώμα θα πας. Χώμα είσαι και στο χώμα θα πας. Αν είμαστε χώμα, το χώμα αντιδρά, πείτε ό,τι θέλετε στο πάτωμα. Όσες απόψεις πείτε του θέλετε. Θα αντιδράσει το χώμα. Θα εκνευριστεί το χώμα. Θα οργιστεί το χώμα. Άλλο τόσο πρέπει να οργιστείς και εσύ και εγώ που είμαστε χώμα. Σε αυτά που μας λένε και τα οποία έρχονται σε αντίθεση με αυτά που εμείς έχουμε κανονίσει. Άρα ένα κεφάλι που βάση έχει τον εγωισμό είναι η οργή. Άρα πολλοί έρχονται και λένε στα μαρτήματά τους, λέει πάτε ξέρεις οργίζομαι. Και εγώ απαντάω, ναι, γιατί είσαι εγωιστής. Μου λέει, γιατί είμαι εγωιστής? Γιατί ο εγωισμός σου σε κάνει και οργίζεσαι. Άλλο κεφάλι. Παρακαλώ τα κινητά να μπουν στα αθόρυβα. Όσοι έχετε κινητό, βάλτε το στο αθόρυβο. Ή κλείστε. Η κατάκριση. Πάτερ λέει, πέφτω συχνά στην κατάκριση. Κατακρίνω. Κατάκριση έχει καμία σχέση πάλι με τον εγωισμό? Και βέβαια έχει. Η κρίση, η κατάκριση. Άμα εγώ κρίνω το νεαρό που είναι μπροστά μου ή με την κυρία που είναι από πίσω, τον κύριο που είναι παραπίσω και του κάνω κριτική, πόσες φορές κρίνουμε την κουνιάδα, τη συνυφάδα, την νύφη, την πεθεράτη, το γείτονα, το παπά, το δάσκαλο, τον. Απέραντες κρίσεις. Τον πρόεδρο του χωριού, τον δήμαρχο, τον Α, τον Β, τους πολιτικούς. Κρίση και κατάκριση που πέφτει. Κρίση και κατάκριση. Η κρίση έχει σχέση με τον εγωισμό? Και βέβαια έχει με τον εγωισμό. Και βέβαια έχει. Γιατί εγώ που κρίνω, τι θεωρώ μέσα μου και κρίνω? Ότι εγώ είμαι καλύτερος. Και αν ήμουν στη θέση του, δεν θα το έκανα, θα το έκανα καλύτερα. Άρα το κίνητρο μου που ξεκινάει μέσα μου, είναι πάλι το εγώ μου που λέει. Ότι αν ήμουν εγώ εκεί, σε καμία περίπτωση δεν θα χειριζόμουν το ζήτημα αυτό κατά αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν η κρίση μου έχει να κάνει με τον εγωισμό. Θεωρώ, το υποσυνείδητό μου μέσα μου λέει εσύ είσαι καλύτερος και θα το έλυνες το πρόβλημα καλύτερα. Ενώ τώρα βλέπεις αυτός είναι βλάκας και δεν μπορεί να το δει τι κάνει. Δεν ενεργεί σωστά, ενεργεί λάθος. Και έτσι αρχίζω την κρίση. Και έτσι αρχίζω την κρίση. Άρα κάθε φορά που κρίνω, θα πρέπει να σκέφτομαι ότι εγώ είμαι καλύτερος από τον απέναντί μου. Θεωρώ τον εαυτό μου καλύτερο. Εάν το θεωρώ καλύτερο, τότε πάλι δεν είμαι σωστός χριστιανός. Γιατί ο Απόστολος Παύλος τι είπε? Πώς πρέπει να αισθανόμαστε? Οι τελευταίοι, οι χειρότεροι
άνω. Όταν λέω ότι είμαι ο χειρότερος, άρα οι άλλοι είναι καλύτεροι από μένα. Καλύτερη στη γνώμη, καλύτερη στην άποψη, καλύτερα στα πάντα. Άρα τον εγώ κάνω τον ξερόλα, ότι εγώ ξέρω, εγώ μπορώ να σας πω, εγώ έχω αυτή την άποψη. Άρα εγώ είμαι καλύτερος. Έξω και η άποψή μου θα είναι καλύτερη. Έξω και κρίνω την άλλη την άποψη. Δεν το είπε καλά. Έπρεπε να το πει έτσι. Ή έπρεπε να το κάνει έτσι. Δείτε ότι πίσω και από την κατάκριση και την κρίση, το δεύτερο κεφάλι του εγωισμού κρύβεται, η βάση του είναι πάλι ο εγωισμός. Κάποιος, είμαστε στο σπίτι, ήρθε το παιδί από τη δουλειά ή εμείς ήμασταν στη δουλειά, πρέπει κάτι να μετακομίσουμε, κάτι να κουβαλήσουμε. Ήρθε το παιδί ή εμείς κάναμε ένα μπάνιο, ξεϊδρώσαμε, όπως ήμασταν ιδρωμένοι, αλλάξαμε ρούχα, αλλά ξαφνικά πρέπει να κουβαλήσουμε. Μόλις μου πει ότι πρέπει να κουβαλήσω, εγώ τι θα σκεφτώ αμέσως? Τώρα έκανα μπάνιο. Πάλι φέτος θα κοιτάξω τον εαυτό μου, τον εαυτούλη μου, και θα κοιτάξω πώς να τα αποφύγω. Αυτό λέγεται φιλαυτία. Είμαι φίλος του εαυτού μου. Είμαι φίλος του εαυτού μου. Σε πολλές περιπτώσεις κοιτάω πώς θα την γλιτώσω εγώ. Για να μην κουραστώ, για να μην κρυώσω, για να μην πονέσουν τα πόδια μου, για να μην τα χέρια μου, η μέση μου. Και λέω, άστο αυτό, ας το κάνει άλλος. Ακόμα και στη δουλειά όταν είμαστε. Αποφεύγουμε πολλά πράγματα στην εργασία να τα κάνουμε εμείς και τα φορτώνουμε σε κάποιον άλλο. Τα φορτώνουμε σε κάποιον άλλο. Φιλαυτία δείχνουμε και αλλού, πού. Μας καλούσε ένα τραπέζι. Γάμο, οτιδήποτε είναι. Μόλις που είναι σηκωθείτε, ευτυχώς τώρα από ό,τι πρόσεξα, έχει αλλάξει το σύστημα. Λένε το τάδε τραπέζι να σηκωθεί, το τάδε τραπέζι να σηκωθεί. Πάρε με τραπέζια. Διαφορετικά πείτε μου τι γίνεται. Μπουλούκι γιατί, και μόλις πάμε, παίρνουμε το καλύτερο. Ή κοιτάμε στο παιδί μας να βάλουμε το καλύτερο κομμάτι. Και γεμίζουμε το πιάτο τόσο, που δεν πρόκειται να το φάμε. Που δεν πρόκειται. Και κοιτάω να πάρω το καλύτερο από την πιατέλα. Γιατί κοιτάω να πάρω το καλύτερο? Γιατί δεν κάθομαι? Θα πάω με τη σειρά μου, μεσαίος, τελευταίος. Για να χάσω το καλύτερο. Κοιτάω να εξυπηρετηθώ εγώ πρώτα. Εγώ να τακτοποιηθώ. Ακόμα και σε μια ουρά όταν μπαίνουμε, τι κάνουμε? Και με τα αυτοκίνητα ακόμα. Και να πω θα προσπεράσω να κάνω αυτό το πράγμα και να πάω εγώ πρώτος. Και αυτό υποκρύπτει εγωισμό. Εάν δεν είναι αναγκαίο να φτάσω κάπου στην ώρα μου και πρέπει να είμαι στην ώρα μου, αυτό αλλάζει. Και κοιτάω να προσπεράσω. Αλλά αν διαφορετικά κοιτάω, είτε είμαι στο θέατρο, είτε είμαι στο κινηματογράφο, είτε είμαι στη συγκοινωνία και κοιτάω, σπρώχνω από εδώ, σπρώχνω από εκεί, πώς να μπω μπροστά στη στάση για να πάω πίσω από την καρέκλα. Τι δείχνει αυτό? Κοιτάω τον εαυτό μου, το εγώ μου. Προσέχω τον εγώ μου. Είναι αυτό που οι νεαροί έξω και οι κοπελιές το λένε ο παρτάκιας. Κοιτάει την πάρτη του, τον εαυτούλη του. Αυτός λοιπόν που κοιτάει τον εαυτούλη του ονομάζεται φύλαυτος. Φίλος του εαυτού του. Κοιτάει αυτός να είναι καλά, εγώ να πιάσω το καλύτερο κρεβάτι, εγώ το καλύτερο φαγητό, εγώ το καλύτερο, την καλύτερη θέση, εγώ αν μπορώ εκείνο, αν μπορώ το άλλο. Να είμαι στο καλύτερο. Και αν είμαι στο καλύτερο, δεν με ενδιαφέρει από εκεί και πέρα τι κάνουν οι άλλοι.
Δεν το βλέπετε ακόμα και στην εκκλησία? Κάνουμε την καρέκλα. Εδώ μέσα στην καρέκλα. Κάνουμε δίπλα μας ότι κοιτάμε ποιος είναι. Και αφού μέσα στην εκκλησία κιόλας. Και είμαστε οι χριστιανοί, οι εκκλησιαζόμενοι. Εγώ ήρθα νωρίς. Να αρχώσουμε και εσύ νωρίς. Να αρχώσουμε και εσύ νωρίς. Εγώ ήρθα νωρίς και έπιασα. Όχι μου ήρθες εσύ προς το τέλος και θες και να κάτσεις. Έχουμε και την απάντηση έτοιμη. Δεν σκέφτομαι ο άλλος εάν τα πόδια του πόδι, εάν είχε κάποιο πρόβλημα στο σπίτι και άρχισε να έρθει. Εάν είχε μικρά και δεν μπορούσε να έρθει από την αρχή ή οτιδήποτε. Αλλά και τι σημαίνει. Η καρέκλα είναι δική μου. Η καρέκλα είναι δική μου. Και δική μου δεν ήταν. Υπάρχει στον χριστιανό που λέει αυτό είναι δικό μου και δεν είναι και δικό σου. Που δεν μπορούμε να το μοιραστούμε. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Βλέπετε λοιπόν η φιλαυτία κρύβει το κεφάλι της φιλαυτίας, κρύβει ένα τεράστιο κόσμο που ο άνθρωπος κοιτάει τα του εαυτού του. Δείτε πόσες φορές το έχουμε κάνει αυτό το πράγμα. Πόσες φορές έχουμε οργιστεί και από πίσω γιατί γίνεται το δικό μας και εκνευριζόμαστε, συγχυζόμαστε. Δείτε πόσες φορές κατακρίναμε ή κρίναμε θεωρώντας εμείς ότι αν ήμασταν θα το κάνουμε καλύτερα ενώ ο άλλος και η φλαμάρα του δεν βλέπει ενώ εμείς βλέπουμε. Ο άλλος η φιλαυτία εγώ να εξυπηρετηθώ, εγώ να κάνω το δικό μου και από εκεί και πέρα μπα να καεί ο υπόλοιπος, δεν με ενδιαφέρει. Έχετε πάει εκδρομές με πούλμα. Λιώσαμε, ανοίγετε το ερκοντήσιο. Έχει λιώσει μόνη της εν τω μεταξύ. Δεν έχει λιώσει, δεν έχουν λιώσει άλλοι, δεν το ζητήσαν όλοι μαζί. Δεν συμφώνησε και ρώτησε, θέλετε να ανοίξουμε το ερκοντήσιο, μήπως αισθάνεστε. Φωνάζει μόνη της η κυρία και λέει λιώσαμε. Ή πεινάσαμε. Λες και της είπε κανένας άλλος ότι πεινάει. Επειδή πεινάει εκείνη, το γενικεύει, γιατί ξέρετε αν φωνάξω πεινάω, θα γίνει ρόμπα. Θα σου πει κυρά μου, καλά κάνεις και πεινάς. Ποιος ερώτησε. Καταλαβαίνει ότι κυβγάζει τον εγωισμό της. Γι' αυτό λέει πεινάσαμε. Ή δεν θα σταματήσετε να πάμε τουαλέτα. Να πάμε. Πώς θα έχει ζητήσει άλλος. Όλα αυτά από πίσω κρύβουν εγωισμό, αδέρφια μου. Κρύβουν το εγώ μου. Όλες ανοίξεις το εργοτήσιο. Βουτιάσαμε. Θα φωνάξει η άλλη. Γίνεται ή δεν γίνεται. Αυτό γίνεται. Ο ένας θέλει το εκποντήσιο. Παλαιότερα είχαμε άνοιξε το παράθυρο, κλείσει το παράθυρο. Ο καθένας να ικανοποιήσει το εγώ του. Το εγώ του να κάνει. Δεν τον ενδιαφέρει αν οι άλλοι ζεσταίνονται ή κρυώνουν. Δεν τον ενδιαφέρει. Εγώ αρκεί να κάνω το δικό μου. Ζεστάθηκα τώρα, θέλω να δροσιστώ. Σας έχει τύχει να πάτε να μιλήσετε. Να έχετε πάει σαν να γυρίσετε από ένα νοσοκομείο και να έχετε χτυπήσει το γόνατο. Και ήρθαν σπίτι να σας δούνε. Και σου λέει τι κάνεις κύριε Μαρία, πώς είσαι. Τι να κάνω. Εδώ να έπεσα, χτύπησα το φόνο του. Πού να δεις εγώ τι έπαθε κυρία Μαρία μου με τη μέση. Και πριν προλάβεις να τελειώσεις, πού να δεις εγώ πάθει εγώ με τη μέση. Δεν την άφησε, πήγε να δεις τη γυναίκα. Να δεις τι έγινε με το φόνο του. Και εσύ ξεκίνησες να της λες για τη δικιά σου μέση. Να προβάλλεις το εγώ σου, τον εαυτό σου. Πάει να πει η γυναίκα, ξέρεις το χειρουργείο, κράτσε, το δικό μου να αφήσει. Όλες μέσα. Όλες μέσα. Και έκανα ένα συνέδριο μετά. Και σου λέει το δικό της πόνο. Εδώ πάει να αφήσεις το δικό σου που είσαι και άρρωστος.
Ο άλλος συγκινάει το δικό του. Και σας ρωτώ, αν αυτό δεν κρύβει εγωισμό, τι κρύβει? Ούτε να αφήσει τον άλλο να μιλήσει. Και δεν μόνο στην αρρώστια, αλλά πάει να πει κάποιο θέμα να αναπτύξει. Μόλις πάει να αναπτύξει κάποιο θέμα, αμέσως θα μεταχθεί κάποιος. Αν δεις μια περίπτωση εγώ που ξέρω, και από εκεί και πέρα δεν σε ακούει, λέει το δικό του. Θα λέει το δικό του. Πήγαινε, πες ότι είδες ένα θέατρο. Ή πες ότι ο Βάσος παπάς μας είναι καλήφωνος. Στην Αγία Μαρίνα, αμέσως το που θα πεις καλήφωνος, θα πει ο άλλος να δεις ο δικός μας ο παπάς. Αυτομάτως, δεν θα κάτσει να ακούσει. Δεν θα κάτσει να ακούσει. Συνεχίζει και λέει ο άλλος τα δικά του. Αρκεί να πω εγώ αυτό που θέλω. Ενώ το ρώτησε τι κάνεις στην αρχή. Δεν τον άφησα να τελειώσει. Μου είπε ότι κάτι έκανε στο γόνο. Μετά να πας στο σπίτι και σε ρωτήσουν δική σου τι είχε η κυρία Μαρία. Δεν θα της πεις κάτι στο γόνο του, μου είπε. Και δεν την άφησες να μιλήσει. Είπες και τη δικιά σου τη μέση. Αδέλφια, αυτά είναι όλα κινήσεις. Εγωιστικές. Που προβάλλουν τον εαυτό του. Ο φύλακτος αυτό κάνει. Κοιτάει το εαυτού του. Να λυπηθείς πρώτα τον εαυτό του. Λένε, στην εξομολόγηση, λέω ψένα τα παπούλια. Για δείτε τα περισσότερα ψέματα που λέει ο άνθρωπος, γιατί τα λέει. Για να καλυφθεί. Τι να καλύψει? Τον εαυτό μας. Να μην εκτεθεί το εγώ του. Να μην εκτεθεί το εγώ του. Να μην βγει το λάθος. Να μην φανεί το λάθος. Και αυτομάτως λέει ένα ψέμα. Αυτομάτως λέει ένα ψέμα για να μην φανεί το εγώ του. Άλλοι έρχονται και λένε, βρίζω ο πάτερ μου. Ή βλασφημώ. Βρίζω τα θεία, αυτό σημαίνει βλασφημώ. Ή βρίζω. Και σου λέει, βρίζω μόνο με νευριά σου. Εγώ όταν μου λένε έτσι ότι βρίζω μόνο με νευριά σου, λέω, αν έβριζες στα καλά καθόλου, θα σου κεφαλόγωση. Φυσικό είναι ότι όταν ευριάσεις θα βρίσεις. Μπορεί να βρεις τα καλά καθούμενα και τότε είσαι και το δαφνί. Βρίζω λοιπόν. Γιατί βρίζεις? Γιατί λέει ευρίασα. Τα νεύρα και η οργή από πού ακόμα τι είναι? Ο κόσμος μας. Και η ύβριση. Το επόμενο κεφάλι θηρίου του εγωισμού, μη ύβρις. Βρίζει ως άμυνα. Αμήνεται. Και επειδή δεν ξέρει τι να πει, ξεσπάει σε ύβρις από τα νεύρα του. Για να καλύψει το εγώ του πάλι. Γιατί βγαίνει το εγώ μπροστά. Έχει δειχτεί το εγώ και δεν ξέρει πώς να αντιδράσει και αρχίζει και σου λέει, κατεβατά. Άρα και η ύβριση, όταν βρίζει κάποιος, πίσω έχει τον εγωισμό. Τα νεύρα τι άλλο κρύβουν? Τα έχετε γυναίκες, το κάνουν και οι άντρες μια φορά. Μούλτρα. Γιατί κατεβάζει την προποσκίδα του ελέφαντα η γυναίκα? Και είπα και καμιά φορά και οι άντρες. Γιατί? Γιατί δεν έγινε αυτό που είπε το δικό της. Και θέλοντας να δείξει κιόλας, να το δείξει κιόλας, ότι έχει πειραχτεί το εγώ μου και να την προσέξει ο άντρας, δηλαδή ότι έχω ενοχληθεί με αυτό που μου πες. Τι κάνει? Κατεβάζει μούτρα. Για να την προσέξεις, να σου δώσει να καταλάβεις ότι με πείραξε ποιον, εμένα. Το εγώ μου, αυτά είπες σε μένα και με πρόσφατες, έθιξες
αυτός που θίγεται διάβαζε το πάτωμα, θίγεται το πάτωμα, προσβάλλεται το πάτωμα. Αυτός που θίγεται και προσβάλλεται, πάλι είναι εγωιστής. Γιατί να θυγτώ.